Αυτές είναι οι χθεσινοβραδινές τροπολογίες. Όσο ένα άλλο νομοσχέδιο, σημαντικότατες, από το λιμενικό να εξυπηρετεί την ατοϊκή μηχανή, δηλαδή το πολεμικό σφαγείο, μέχρι την κατάργηση των ελάχιστων θέσεων εργασίας από ναυτεργάτες με συλλογικές συμβάσεις εργασίας και ασφάλιση στα ποντοπόρα πλοία. Δούλους θέλουν οι εφοπλιστές, αυτό κάνετε. Χωρίς συζήτηση, με τροπολογίες της νύχτας, για να μην τις δει η μέρα και ντραπή. Χτες το μεσημέρι υπήρχε δεύτερη ανάγνωση. Τσιμουδιά δεν είπατε. Και η διαδικασία έχει ευτελιστεί. Συζητάμε σήμερα λοιπόν το ενεργειακό νομοσχέδιο. Τι στόχο έχει? Να ενσωματώσει μια ευρωοδηγία στο εθνικό δίκαιο, με την οποία συμφωνείτε όλοι σας. Ωστόσο, ο σκοπός της είναι να συνεχιστεί το σχέδιο για πρόσκοπτη είσοδο ιδιωτικών επιχειρηματικών ομίλων στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας μέσα από την εξοικονόμηση ενέργειας. Βεβαίως, την υποχρεωτική εξοικονόμηση ενέργειας θα την πετύχετε με την αύξηση της ενεργειακής φτώχειας για τα λαϊκά στρώματα. Το εγγυάται η αντιλαϊκή σας πολιτική. Ξέρουμε καλά ότι ήδη και πριν τη ραγδαία αύξηση στην τιμή ενέργειας, πολλά νοικοκυριά ήταν αντιμέτωπα με τη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, αφού δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς και η κατάσταση θα επιδεινωθεί. Πρόσφατα υπήρξε κυβερνητική απόφαση για το νέο γύρο ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ, μέσα από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης, από την οποία αύξηση αποκλείεται το δημόσιο. Αυτό το γεγονός πυροδότησε ένα γύρο αντιπαράθεσης κυβέρνησης αξιωματικής αντιπολίτευσης, με οξυμένους τόνους, και σήμερα το ακούσαμε και στις επιτροπές. Με το ΣΥΡΙΖΑ να εγκαλεί την κυβέρνηση πως ζημιώνει το ελληνικό δημόσιο με τη διαδικασία πώλησης που αποφάσισε. Η αλήθεια είναι διαφορετική. Η πορεία ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ δεν είναι μια νεοφιλελεύθερη επιλογή της Νέας Δημοκρατίας, όπως διακαώς προσπαθεί να την εμφανίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένας ακόμα κρίκος σε μια ολόκληρη αλυσίδα αντιλαϊκών μεταρρυθμίσεων στον τομέα της ενέργειας, που όλες μαζί συνιστούν μια κεντρική πολιτική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της αστικής τάξης, την πολιτική της λεγόμενης απελευθέρωσης της ενέργειας και στη συνέχεια την περιβόητη πράσινη μετάβαση. Πολιτική που συνιστά κεντρικό πυρήνα των πολιτικών επιλογών τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και το ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό το νομοσχέδιο αυτή την πολιτική εξυπηρετεί. Γι' αυτό δεν συμπεριλαμβάνει λύσεις στις μεγάλες ανατιμήσεις στα καύσιμα, στην ηλεκτρική ενέργεια, συνολικά στα προϊόντα πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Όλα τα πληρώνει ο λαός με πράσινα ευρωενωσιακά πρόστιμα και φόρους, τις επιδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης για τους ομίλους, όπως και τις εργαλειοθήκες μέτρων στο όνομα ανάσχεσης της ακρίβειας. Η επεκτατική πολιτική που ακολουθεί σήμερα η Νέα Δημοκρατία, όπως και η περιοριστική που ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ, αν και δεν ήταν στη φύση του, έχουν όμως ένα κοινό παρανομαστή. Το κυνήγι του κέρδους και την εκμετάλλευση. Χρεοκοπημένος είναι ο μύθος ότι ο καπιταλιστικός ανταγωνισμός θα έφερνε μειώσεις στις τιμές ενέργειας, καλές δουλειές και ανάπτυξη για όλους. Και τρανή απόδειξη είναι το ενδεχόμενο οι λαοί της Ευρώπης περισσότερο από ποτέ να ξεπαγιάσουν αυτό το χειμώνα. Στην πραγματικότητα, η πολιτική της πράσινης μετάβασης στοχεύει στη διαμόρφωση μιας προσωρινής κερδοφόρου διεξόδου επενδύσεων για το υπερσυσσωρευμένο κεφάλαιο. Αποτελεί μια μεγάλη κρατική παρέμβαση στην οικονομία, αφενός με τη χρηματοδότηση και τη στήριξη των νέων επενδύσεων σε πολλούς τομείς της οικονομίας και αφετέρου
με την ελεγχόμενη απαξίωση του κεφαλαίου, αφού για να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες, να διαμορφωθεί πεδίο για καπιταλιστικές επενδύσεις με κέρδος, πρέπει να απαξιωθεί και να καταστραφεί ένα τμήμα του υπάρχοντος κεφαλαίου. Αυτό το στόχο υπηρετεί σήμερα η απόσυρση λιγνητικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, παραδοσιακών δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αεροπλάνων και οχημάτων που κινούνται με παραδοσιακά καύσιμα. Φυσικά, τα μέτρα λαμβάνονται στο όνομα της αναμενόμενης κλιματικής αλλαγής. Οι υφιστάμενες υποδομές παραγωγής, υποδομές μεταφορές ενέργειας και μετακίνησης είναι δακτυλοδεικτούμενος ως μη φιλικές προς το περιβάλλον και εμφανίζονται νέες επενδύσεις με πράσινες υποδομές, δημιουργώντας καινούργιες αγορές $3 εκατομμυρίων παγκοσμίως. Αυτό κάνετε. Ακόμα και με το κυκλοφοριακό. Ούτε μονά, ούτε ζυγά στο κέντρο. Αυτοκίνητα μόνο ηλεκτρικά. Ο κύριος στόχος λοιπόν της πολιτικής αυτής δεν είναι στην πραγματικότητα η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά η θωράκιση της κερδοφορίας του μεγάλου κεφαλαίου. Γι' αυτό παράλληλα με τη μεγάλη κρατική στήριξη των νέων πράσινων επενδύσεων, προωθούνται μέτρα αύξησης του βαθμού εκμετάλλευσης, επέκτασης των ελαστικών σχέσεων εργασίας, διευθέτησης του χρόνου εργασίας, δηλαδή η αύξηση των κερδών απαιτεί μεγαλύτερο ξεζούμισμα των εργαζομένων. Αυτή είναι η ουσία. Μέσα στα πλαίσια διαχείρισης των πιο ακραίων συνεπειών της απελευθέρωσης αγοράς ηλεκτρισμού και της πράσινης συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και με το βλέμμα στη διασφάλιση της εισπραξιμότητας για τους ενεργειακούς ομίλους των ΑΠΕ, είναι και αυτό το νομοσχέδιο. Προωθείται τις πράσινες επενδύσεις στα κρατικά κτίρια με την υποχρέωση μιας ετήσιας πράσινης ανακαίνησης ενός ποσοστού των κρατικών κτιρίων. Ποιος θα πληρώσει τις πράσινες επενδύσεις? Το σύνηθες υποζύγιο, ο λαός, με αυξημένα φορολογικά βάρη και κρατικές δαπάνες και με τον αναπροσανατολισμό των δαπανών του κράτους σε τέτοια έργα. Γνωστό το πρόγραμμα Ελέκτρα για ενεργειακή αναβάθμιση στα δημόσια κτίρια και βεβαίως θα πει κανείς είναι κακό. Όχι, αλλά οι πόροι δεν ιεραρχούνται για τις λαϊκές ανάγκες. Για νέες σχολικές αίθουσες να μην στηβάζονται 28 μαθητές ανά τάξη ή για την πλημμυρική προστασία για να μην πνίγονται και καταστρέφονται λαϊκές περιουσίες. Ιεραρχείται έτσι γιατί βγαίνουν κερδισμένοι κατασκευαστικοί όμιλοι που θα κατασκευάσουν τα νέα κτίρια και ιδίως οι μεγάλοι που έχουν σχετική τεχνογνωσία και κεφάλαια, καθώς και η παραγωγή δομικών υλικών κατάλληλων για ανακαινήσεις, κυρίως γερμανικές μεγαλοεταιρείες. Το στόχο σας δεν το κρύβετε, αφού πολλαπλές είναι οι ρυθμίσεις που προωθούν τις ΑΠΕ μέσα από τις ενεργειακές κοινότητες. Είναι ένας τρόπος που οδηγεί σε αύξηση της δίσδυσης των ΑΠΕ σε ακριβότερο ρεύμα για το λαό και σε καταστροφή του περιβάλλοντος. Είναι μια προσπάθεια μέσω της δημιουργίας ενεργειακών κοινοτήτων για την κοινωνική αποδοχή τους, με το ψευδεπίγραφο επιχείρημα ότι θα κερδίσουν τα λαϊκά στρώματα αφού θα φτιάξουν τις ενεργειακές κοινότητες. Ωστόσο, το επιχείρημα αποκρύβει ποιος θα πληρώσει το πανάκριβο ρεύμα των ΑΠΕ, δηλαδή οι ενεργειακές κοινότητες θα χρησιμοποιηθούν μόνο ως βιτρίνα. Όπως κοροϊδία και υποκρισία υπάρχει και στο δεύτερο μέρος, που δίθεν ενδιαφέρεστε για τη μείωση των ρήπων, όμως δίνεται νομική κατοχήρωση στους επιχειρηματικούς ομίλους να ρυπαίνουν και να μην ενοχλούνται γι' αυτό, αλλά μια φιλική σύσταση. Είχαμε μέχρι τώρα το αντιπεριβαλλοντικό «ο ρυπαίνων να πληρώνει», τώρα το κάνατε «ο ρυπαίνων δεν πληρώνει». Ενισχύεται έτσι τα περιβαλλοντικά εγκλήματα των επιχειρηματικών ομίλων και ταυτόχρονα αποδυναμώνεται τους περιβαλλοντικούς ελεκτές και δεν μας απαντήσατε για τους ιδιώτες ελεκτές, ποιος θα τους ελέγχει.
Επίσης, από τα χαράτσια που πληρώνουν τα λαϊκά στρώματα ως καταναλωτές πλαστικών στοιχείων διοχετεύονται και στις εταιρείες πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης. Όλα για το κεφάλαιο, ακόμα και με χρήμα από το χαράτσωμα του λαού. Αλλά και το προεδρικό διάταγμα για τον ημιτό. Το εντάσσεται στους σχεδιασμούς που προωθείται για το ελληνικό και την περαιτέρω εμπορευματοποίησή του, τη μετατροπή του σε πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας και τουριστική διέξοδο, είναι ειδικό για τουρίστες του ελληνικού. Με αυτόν τον τρόπο θα νομιμοποιήσετε όλες τις καταπατήσεις, εκχερσώσεις, παράνομες αλλαγές χρήσης. Τελικά, για αυτή τη λάμδα ΑΕ έχετε φέρει του κόσμου τις εξαιρέσεις από τους υπάρχοντες νόμους που ισχύουν για όλους τους υπόλοιπους. Βέβαια, σε αυτό υπάρχει σύμπνοια και με το ΣΥΡΙΖΑ. Και επειδή όλοι σας αναφέρεστε στη μεταλιγνητική περίοδο, δεν υπάρχει ούτε δίκαιη ούτε ομαλή μετάβαση στη μεταλιγνητική εποχή. Αντίθετα, αποτελεί μια σοβαρή συνέπεια της πράσινης μετάβασης πέρα από την ενεργειακή ανασφάλεια που μεγαλώνει με την ακρίβεια στο ρεύμα και είναι πλήγμα που δέχονται ήδη χιλιάδες εργαζόμενοι και αυταπασχολούμενοι στις πρώην λιγνητικές περιοχές. Είτε δούλευαν στα εργοστάσια και στα ορυχεία της ΔΕΗ, είτε σε επαγγέλματα σχετικά με τη λιγνητοπαραγωγή. Με κοροϊδία και καλλιέργεια κάλπικων προσδοκιών, η κυβέρνηση προσπαθεί να τους πείσει ότι θα περάσουν άβρεκτοι από τη νέα στρατηγική του κεφαλαίου, πυλώνας της οποίας εκτός από την απελευθέρωση είναι και η απολιγνητοποίηση. Από το σχέδιο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης με 5 δισεκατομμύρια ευρώ δεν έχουν τίποτα να περιμένουν οι εργαζόμενοι και οι κάτοικοι των περιοχών. Η μερίδα του Λεόντος προορίζεται για τη στήριξη των μεγάλων επενδύσεων όπως η κατασκευή φωτοβολταϊκών και ολικών πάρκων όπου οι θέσεις εργασίας είναι ασύγκριτα λιγότερες από αυτές που χάνονται, κακοπληρωμένες και με ημερομηνία λήξης. Αλλά και το λεγόμενο κοινωνικό πακέτο των 107 εκατομμυρίων ευρώ αφορά και αυτό τις ανάγκες των επιχειρήσεων, καθώς προορίζεται για προγράμματα επιχορηγήσεις μισθών και εισφορών, απόκτηση δεξιοτήτων για τους ανέργους και επιχορήγησης των επιχειρήσεων για να τους προσλάβουν. Δεδομένη βέβαια έχετε τη συμφωνία και του ΣΥΡΙΖΑ στο σχέδιο της πράσινης μετάβασης και της απολιγνητοποίησης. Ο καυγάς όμως μεταξύ σας γίνεται για το ποιος μπορεί πιο δίκαια να σπρώξει χιλιάδες εργαζόμενους στην ανεργία και εκατομμύρια λαϊκά νοικοκυριά βαθύτερα στην ενεργειακή φτώχεια. Η εμπειρία από τη Βρετανία που έδωσε σε μια έρευνά του ένα πανεπιστήμιο και μέχρι τη δεκαετία του 1980 η βιομηχανία άνθρακα απασχολούσε πάνω από 237.000 εργαζόμενους, μετρούν τις συνέπειες της απολιγνητοποίησης. Μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού μετανάστευσε με αποτέλεσμα πίσω να μείνουν οι γυριότεροι και ένας στους 12 του συνολικού πληθυσμού να ζει σήμερα με κρατικά επιδόματα διαβίωσης ή και αναπηρίας. Το 1/3 εργάζεται με μερική απασχόληση και οι μέσες ωριές αποδοχές είναι χαμηλότερες από τον εθνικό μέσο όρο. Οι νέες θέσεις εργασίας αφορούν στις περισσότερες περιπτώσεις χειρότερες συνθήκες εργασίας και αμοιβής, παράτυπες ώρες εργασίας και υψηλό ρυθμό εναλλαγής προσωπικού. Οι εκατοντάδες χιλιάδες χαμένες θέσεις εργασίας δεν αναπληρώθηκαν βέβαια ποτέ σε αυτές τις περιοχές. Αυτές είναι μερικές μόνο εικόνες από το μέλλον που θα βρουν μπροστά τους οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι και η νεολαία στις λιγνητικές περιοχές της χώρας μας. Γι' αυτό χρειάζεται
χρειάζεται να δυναμώσει ο αγώνας τους για ζωή και δουλειά με δικαιώματα, απορρίπτοντας τους κήρυκες της καλής και της κακής πράσινης μετάβασης, που είναι από χέρι εχθρική για τα συμφέροντα των εργαζομένων και του λαού. Να βάλουν στο στόχαστρο τον πραγματικό αντίπαλο τη στρατηγική της απελευθέρωσης της ενέργειας και της πράσινης ανάπτυξης. Συνεπώς, συνολικά και αυτό το νομοσχέδιο εμείς το χαρακτηρίζουμε ταξικό, αντιπεριβαλλοντικό και ρουσφετολογικό για τους ομίλους, ειδικά σε ό,τι αφορά στην περιβαλλοντική προστασία. Γι' αυτό όχι μόνο το καταψηφίζουμε, αλλά απευθυνόμενοι στους εργαζόμενους τους λέμε ότι είναι στο χέρι τους να δυναμώσει πάλι τους για ενέργεια, κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα, αλλά και κατάργηση όλων των ληστρικών έμεσων φόρων για ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, για να διεκδικήσουν εξουσία και οικονομία με βάση τα δικά τους συμφέροντα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας λέει καθαρά ότι υπάρχει άλλος δρόμος ανάπτυξης, απευθύνεται στους εργαζόμενους και το λαό και προτείνει έναν πραγματικά διαφορετικό, αλλά ανώτερο τύπο οργάνωσης της οικονομίας και της κοινωνίας, με κατάργηση της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής, με κεντρικό σχεδιασμό και εργατικό έλεγχο, με στόχο τη διευρυνόμενη λαϊκή ευημερία. Σε αυτή την οικονομία, στην ενέργεια θα λειτουργεί ενιαίος κρατικός φορέας ενέργειας που θα συμπεριλαμβάνει τη ΔΕΗ, το σύνολο των μονάδων παραγωγής, μεταφοράς, διανομής ηλεκτρικής ενέργειας από όλες τις μορφές ενέργειας, λιγνίτη, ανανεώσιμες πηγές, φυσικό αέριο, πετρέλαιο και άλλα, και ο οποίος θα υπηρετεί το σύνολο των λαϊκών αναγκών και όχι τις ανάγκες κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Έτσι το ενεργειακό προϊόν θα αποτελεί κοινωνικό αγαθό για όλους και όχι εμπόρευμα, και φυσικά θα είναι πολύ πολύ φτηνότερο. Για να εφαρμοστεί αυτή η λύση πρέπει η εργατική τάξη και ο λαός να πάρει στα χέρια του τα κλειδιά της οικονομίας και το τιμόνι της εξουσίας, σκοπός της παραγωγής να αποτελούν οι κοινωνικές ανάγκες και όχι το καπιταλιστικό κέρδος.